Εδώ είμαστε για να υποδεχτούμε τον κύριο Γιάννη Χαρονίτη, πρώην πρόεδρο του ΤΕΤΑΚ, νυν διευθύνων σύμβουλο στις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, γιατί έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι που λέγεται κτηριακές λοιπόν, υποδομές. Για να βάλουμε και τον κόσμο στο πνεύμα της συζήτησής μας, εξηγήστε μας λίγο τι αφορά αυτή η εταιρεία, μάλλον ποιος ο σκοπός και το έργο της εταιρείας κτηριακές υποδομές, ό,τι έχει να κάνει με το τι αναλαμβάνει. Οι κτηριακές υποδομές είναι μια ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου, όπου είναι μονομετοχική, δηλαδή τις μετοχές τις έχει μόνο το ελληνικό δημόσιο, και έχει προκύψει από τη συνένωση των παλιών εταιριών που γνωρίζαμε οι περισσότεροι, του ΟΣΚ, που ήταν ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, της Θέμης Κατασκευαστικής, που έχει να κάνει με τα δικαστήρια και τις φυλακές, και της ΔΕΠΑΝΟΜ, που έχει να κάνει με τα νοσοκομεία. Αυτές οι υπηρεσίες συνενωθήκανε, παράλληλα όμως συμπαρασύρανε και άλλα έργα, όπως είναι πρεσβευτικές κατοικίες, όπου έχουμε μία πρεσβευτική κατοικία στο Βερολίνο, σχολεία του εξωτερικού, έχουμε στη Γερμανία κατά βάση, αλλά και στην Αμερική που είχαμε κάνει κατά το παρελθόν, και γενικότερα όλες οι κτηριακές υποδομές που δεν έχουν κάποια διαβαθμισμένη πληροφορία, βλέπε στρατός. Οι μόνες που έχουμε διαβαθμισμένης πληροφορίας είναι οι φυλακές. Παράλληλα έχουμε αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 7 πυροσβεστικούς σταθμούς που κατασκευάζουμε και υλοποιούμε και έχουμε και αστυνομικά μέγαρα. Άρα είναι μια υπερυπηρεσία, ας το πούμε έτσι, του Δημοσίου, η οποία έχει στην αρμοδιότητά της όλα τα κτίρια. Ξεκινάμε από το μηδέν, δηλαδή είτε από μιλάμε την για ανάπλαση, είτε μιλάμε για νέα κτίρια. Είτε μιλάμε για ανάπλαση, είτε μιλάμε για νέα κτίρια. Ξεκινάμε από το μηδέν, ξεκινάμε από την απαλωτρίωση ή την αγορά του οικοπαίδου, ανάλογα το τι είναι συμφερότερο προς το ελληνικό δημόσιο. Τις μελέτες, τις οποίες τις κάνουμε εμείς, έχουμε δική μας υπηρεσία δόμησης, δηλαδή έχουμε δική μας πολεοδομία μέσα στην υπηρεσία. Κάνουμε τη μελέτη την οποία είναι το, αυτό που λέμε εμείς μέσα το in-house, δηλαδή την κάνουμε με το δικό μας μελετητικό δυναμικό. Εκτός από κάποια πράγματα, κάποιες μελέτες οι οποίες είναι είτε εξειδικευμένες, είτε χρειάζονται κάποια ιδιαίτερη γνώση ή δεν προλαβαίνουμε εμείς επειδή έχουμε πάρα πολλά έργα. Αυτή τη στιγμή για να καταλάβουμε έχουμε 120 εκατομμύρια ευρώ σε σχολεία που θα στεγάσουν 12.000 μαθητές. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι τόσο έχουμε ένα πολύ μεγάλο όγκο εργασιών και κάποιες μελέτες για να μην μείνουν πίσω, τις δίνουμε έξω. Όλες οι υπόλοιπες όμως γίνονται σε εμάς. Άρα γίνεται έχουμε σε αυτό καταλαβαίνω το βασικό ότι πλεονέκτημα. Και κάτι σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην τοπική κοινωνία, γιατί αφορά φυσικά όλη την Ελλάδα, στην τοπική κοινωνία και το Υπουργείο Υποδομών και παράλληλα προχωράτε τις διαδικασίες λοιπόν, που χρειάζονται, οποιαδήποτε διαδικασία μπορεί να είναι αυτή, για την ολοκλήρωση ενός μιας υποδομής, κτηριακής υποδομής. Το Υπουργείο Υποδομών είναι το. Και τα απαραίτητα όλα, όλα τα υπουργεία τα οποία μας ζητάνε κάτι. Ήδη τρέχουμε κάποια έργα με το Υπουργείο Πολιτισμού. Κάνουμε τις προγραμματικές συμβάσεις για να τα ξεκινήσουμε. Με οποιοδήποτε Υπουργείο θέλει να κάνει μια κτηριακή υποδομή, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε την αντίστοιχη συνεργασία για να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε και να το τρέξουμε. Όλα λοιπόν, οποιοδήποτε Υπουργείο είναι αρμόδιο για κάποιο έργο. Και το παραδίδουμε με το κλειδί στο χέρι. Με το κλειδί στο χέρι. Όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Κύριε Χαρονίτη, γνωρίζω ότι το διάστημα αυτό έχετε ένα μεγάλο φούρτο εργασίας, ότι έχει να κάνει με πολλά έργα τα οποία τρέχουν. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να δώσουμε και έναν αριθμό, πανελλαδικά καταρχήν, για το πόσα έργα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα σκαριά, γιατί πόσα μιλάμε. Σε ποσά είναι περίπου στα 300 εκατομμύρια ευρώ. 300 εκατομμύρια ευρώ είναι περίπου για το επόμενη διετία, ας πούμε, σε βάθος χρόνου. Από την προηγούμενη διετία μέχρι και την επόμενη. Από αυτά τα ποσά τι αφορά την Κρήτη? Δυστυχώς ένα πολύ πολύ μικρό κομμάτι που έχει να κάνει με το ειδικό κατάστημα στα Χανιά, που είναι το κτίριο που κάνουμε για την εκπαίδευση των κρατουμένων και την απασχόληση, αλλά και την εκπαίδευσή τους σε εργαστήρια, ούτως ώστε να έχουν, όταν αποφυλακιστούν, μια τέχνη, να γνωρίζουν μια τέχνη, και τη συντήρηση του δικαστικού μεγάρου στο Ρέθυμνο, η οποία είναι να υπογραφεί η δημοπράτησή της μέχρι το τέλος του Οκτώβρη, ένα έργο που είχαμε βρει κολλημένο, και οι φυλακές στο Κρήτη 2 στον Άγιο Νικόλαο στην Νεάπολη.
Αυτά είναι τα μοναδικά έργα τα οποία ενίσχονται προσυλλοποίηση. Έχουμε αυτή τη στιγμή προσυλλοποίηση που υλοποιούνται τέλος πάντων ή έχουν δημοπρατηθεί αυτή την περίοδο. Άρα καταλαβαίνετε. Γενικότερα, για να το πούμε σωστά, που έχουν δημοπρατηθεί τα τελευταία 7-8 χρόνια. Άρα καταλαβαίνω από αυτά τα 400 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είπατε, κύριε Χαρονίτη, αν δεν κάνω λάθος, το μερίδιο της πίτας που αναλογεί στην Κρήτη είναι πολύ μικρό. Πάρα πολύ μικρό. Πάρα πολύ μικρό. Και αναρωτιέμαι, εγώ φαντάζομαι και τηλεθεατές μας, γιατί αυτό, γιατί δεν έχουμε ζητήσει να γίνουν έργα, πού ξεκινάει, πού εντοπίζεται το πρόβλημα. Κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε να πάμε αυτόκλητοι. Είναι mm-hmm. το πρώτο και βασικό. Άρα κάποιος πρέπει να μας ζητήσει για να πάμε. Από την πρώτη στιγμή που τουλάχιστον εγώ είχα αναλάβει, ζήτησα από τους δημάρχους να μας πούνε τις προτάσεις που έχουν για χώρους που χρειάζονται κατά βάση για σχολεία. Mm-hmm. Ήδη είμαστε σε μια τέτοια φάση συνεργασίας. Είχαν ζητηθεί κατά το παρελθόν, mm-hmm. πολύ παρελθόν όμως, αλλά τα σχολεία αυτά είχαν δομικά προβλήματα όσον αφορά την κυριότητα της γης. Δηλαδή, όλα τα οικόπεδα τα οποία είχαν πρόβλημα, τα δίναμε για σχολεία, μήπως ξεμπερδέψουν από εκεί. Δυστυχώς δεν είναι εύκολο. Και ήταν κάτι που μας έφερε σε πολύ πίσω θέσεις σε mm-hmm. σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Καθώς όταν mm-hmm. βλέπανε ότι ένα σχολείο έπρεπε να περάσουν μεσοσταθμικά 15 χρόνια, ενώ κάπου αλλού θα μπορούσε να γίνει σε 5 ή σε 6, προχωρούσαν κάποιο προφανώς άλλο. Προχώρησε εκεί. Είναι μια συζήτηση την οποία την είχα και με συναδέλφου σήμερα, κύριε Χαρονίδη, ότι στο Ηράκλειο, για παράδειγμα, δεν βλέπουμε νέα σχολεία να κατασκευάζονται. Είναι έτσι. Δυστυχώς είναι έτσι. Βλέπουμε κάτι να γίνεται στο Μαλεβίζι, βλέπουμε κάτι να γίνεται στα Χανιά. Την προηγούμενη εβδομάδα, στη συνάντηση που είχαμε με το Δήμο, ζητήθηκαν 3 νέα νηπιαγωγεία και ένα ειδικό σχολείο, ένα ειδικό δημοτικό για την ακρίβεια, και ήδη είναι σε φάση από εμάς, από τις κτηριακές υποδομές, της καταλληλότητας των χώρων αυτών, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στα επόμενα στάδια που είναι η μελέτη και η δημοπράτηση. Αυτό όμως πρέπει να γίνει, αν θέλουμε να είμαστε και πιο σωστοί, και λίγο πιο σωστά και πιο οργανωμένα. Mm-hmm. Δηλαδή όλοι οι Δήμοι μαζί με την Περιφέρεια καλό θα ήταν να δουν τις ανάγκες που έχουν και να τις προχωρήσουμε από κοινού. Στο κάλεσμά σας ανταποκρίθηκαν οι Δήμοι? Ήδη η επόμενη εβδομάδα είναι γεμάτη με ραντεβού με τους Δημάρχους της Κρήτης. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπούμε σε μια καλή φάση. Άρα εκεί ενδεχομένως να δούμε λοιπόν και νέες προτάσεις να έρχονται στο τραπέζι. Ακριβώς. Πάμε στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου και να ξεκινήσουμε με το υφιστάμενο και όχι με εκείνο το οποίο βρίσκεται προς ανέγερση. Τι γίνεται λοιπόν με το υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο, κατά πόσο οι παρεμβάσεις προχωρούν? Υπήρξε και μια σύσκεψη σήμερα στην Περιφέρεια για αυτό το θέμα. Τι μπορούμε να πούμε, κύριε Χαρονίτη? Γιατί παρεμβάσεις ακούμε, τις θέλουμε όλοι. Παρεμβάσεις δεν βλέπουμε σε ένα κτίριο τουλάχιστον απαράδεκτο. Θα σας πω. Δυστυχώς το έργο αυτό είχε κολλήσει εδώ και πολλά χρόνια. Γινότανε παρεμβάσεις, γινότανε ενέργειες από πολλούς, κατά βάση από την Αντιπεριφέρεια. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, επειδή το κτίριο ανήκει στην ΕΤΑΤ, την Εταιρεία Αξιοποίησης Δημοσίου, είχε κολλήσει και έχει κολλήσει ακόμα και σήμερα που μιλάμε, στο κατά πόσον θα πλήρωνε ενίκιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην ΕΤΑΔ για τη χρήση του ακινήτου αυτού. Αυτό το πράγμα είχε κολλήσει όλη τη διαδικασία. Εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ και 1,5 χρόνο. Είμαστε mm-hmm. έτοιμοι ως υπηρεσία. Έχουμε τις μελέτες έτοιμες για να κάνουμε την ανακαίνιση και την αναρρύθμιση και τη συντήρηση, τη βαριά συντήρηση του δικαστικού μεγάρου. Όταν κάποιος λέει ΕΤΑΤ, καταλαβαίνετε ότι αυτόματα σκέφτεται υπερταμείο. Καλώς το σκέφτεται και κακώς το σκέφτεται. Η ΕΤΑΔ είναι η εταιρεία αξιοποίησης του Δημοσίου που ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Δεν ανήκει στο υπερταμείο. Ότι κάποια στιγμή ίσως να πάει στο υπερταμείο, μπορεί και να πάει. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό αύριο, ας πούμε. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει μια συζήτηση και κανείς δεν μπορεί να προδιαγράψει το μέλλον. Ωραία, κύριε Χαρονίτη, εφόσον λοιπόν έχει κολλήσει το θέμα στο ενίκιο, στο κατά πόσο το Υπουργείο λοιπόν Δικαιοσύνης θα πληρώνει στην ΕΤΑΔ ενίκιο, υπάρχει περίπτωση αυτό να ξεμπλοκάρει και να προχωρήσουν? Αυτό ξεμπλοκάρει ήδη αυτές τις ημέρες που μιλάμε. Είχα μία παρέμβαση, όπως και για την Περιφέρεια, είχαμε μία παρέμβαση στην διοίκηση του ΕΤΑΔ, στον πρόεδρο και στο διευθύνων σύμβουλο, ο οποίος διευθύνων σύμβουλος είναι και αυτός κριτικός. Mm-hmm.
Και προσπάθησα να τους εξηγήσω ότι εγώ δεν χρειάζομαι το αν θα έχει ενίκιο ή όχι, ή ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ή σε ποιον μισθώνεται. Εφόσον το ακίνητο ανήκει στην ΕΤΑΔ, εφόσον εγώ έχω τη μελέτη και έχω την εντολή από την ΕΤΑΔ να προχωρήσω τα της άδειας δόμησης, τα οποία έχουν κλείσει πλέον, ναι, έχουμε πάρει τις άδειες όλες που χρειαζόμαστε και από την αρχαιολογία, να μου δώσουν την εντολή να μπω να κάνω τη συντήρηση του δικού τους ακινήτου. Mm-hmm. Και το τι θα κάνουν αυτοί με το Υπουργείο είναι δικό τους θέμα. Ναι, το να μπούμε εμείς να το φτιάξουμε. Το ενοικίου είναι παράλογο από μόνο του, αλλά είναι ένα άλλο θέμα. Ακριβώς. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της. Να μπουν λοιπόν αυτοί να φτιάξουμε εμείς, να μπούμε να φτιάξουμε εμείς. Έχουμε δεσμευμένα σχεδόν 190.000 ευρώ από το ΤΑΧΔΙΚ και mm-hmm. έχουμε και κάποια χρήματα που μας δίνει η περιφέρεια. Mm-hmm. Να μπούμε λοιπόν εμείς να κάνουμε τη βαριά συντήρηση, mm-hmm. να έχουμε ένα ασφαλές κτίριο. Μην πες κανένα σοφάσιο σκοτώσει κανέναν άνθρωπο και τρέχουμε και δεν φτάνουμε όλοι μαζί. Έτσι. Και το τι θα κάνουν αυτοί με το Υπουργείο, ας το ξεκαθαρίσουν σε δεύτερο χρόνο. Το πλάνο για να προχωρήσουν οι όποιες εργασίες ποιο είναι? Θα είναι ΣΔΙΤ, θα είναι μαζί όχι, με όχι, άλλα είναι, δικαστικά μέγαρα, θα είναι πώς? Είναι, το κάνουμε αποκλειστικά και μόνο για εδώ, για το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. Τα χρήματα έχουν εξασφαλιστεί. Την Τετάρτη. Δεν θα προχωρήσει περνάει, δηλαδή παράλληλα με άλλα δικαστικά όχι, μέγαρα. Είναι ανεξάρτητο. Είναι ανεξάρτητο. Την Τετάρτη, από ό,τι γνωρίζω, σε επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο της ΕΤΑΔ, είναι θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι την Πέμπτη θα έχουμε τη θετική τους εισήγηση mm-hmm. και την εντολή να προχωρήσουμε στο να κάνουμε τη συντήρηση του κτηρίου. Εγώ στις 18 του μήνα έχω επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης, άρα μόλις περάσει από ελεκτικό συνέδριο μπορώ να προχωρήσω άμεσα στη δημοπράτηση. Mm-hmm. Θα ήθελα να πιστεύω, χωρίς να θέλω να δεσμεύσω κάτι, ότι μέχρι τα τέλη ή μέσα του Νοέμβρη μπορούμε να πάμε στη δημοπράτηση, εφόσον έχουμε επιτέλους από την ΕΤΑΔ την έγκριση για να μπούμε να κάνουμε τις εργασίες συντήρησης. Γραφειοκρατικά, τα παράλογα της γραφειοκρατίας μάλλον, δυστυχώς, θα έλεγα εγώ ότι δυστυχώς είναι έτσι αυτά. Είναι, δυστυχώς έτσι και ξανασημειώνω ότι είναι παράλογο και το κομμάτι του ενοικίου από μόνο του. Ουσιαστικά είναι ενοικεί το δημόσιο στο δημόσιο. Είναι παράλογο το δημόσιο να ενοικιάζει στο δημόσιο. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζουμε. Ναι, ναι, σίγουρα. Με το νέο δικαστικό μέγαρο, τι γίνεται? Με το νέο δικαστικό μέγαρο. Το νέο δικαστικό μέγαρο είχε βγει προς δημοπράτηση η μελέτη και όλα, γιατί θα γίνει με ΣΔΙΤ mm-hmm. από τις κτηριακές υποδομές. Επειδή όμως ήταν με άλλα δύο δικαστικά μέγαρα της Πρέβεζας και αν θυμάμαι καλά του Βόλου, είχε καθυστερήσει, το πήρε το Υπουργείο και την προηγούμενη εβδομάδα είχα μια συνάντηση με τον Υπουργό, τον Χρήστο το Σπίρτζη, όπου του ζήτησα το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου να το απεντάξουμε, να το βγάλουμε από το ΣΔΙΤ με τα υπόλοιπα δικαστικά μέγαρα και να το τρέξουμε μόνο του και να το τρέξουμε εμείς ως κτηριακές υποδομές, καθώς είμαστε η μόνη υπηρεσία που έχει κάνει ΣΔΙΤ κτηριακά. Τα κτηριακά ΣΔΙΤ έχουν μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα. Για το ΣΔΙΤ στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, το υφιστάμενο, έχει μπλοκάρει, επειδή η κύριε Χαρονίτη μπλόκαρε κάποιο από τα άλλα? Και αφού τη στιγμή που είναι πακέτο, κολλάει και το δικό μας. Όχι, το υφιστάμενο είχε μπλοκάρει. Όχι, όχι, είπαμε, για το νέο. Για το νέο, το νέο, επειδή είναι τρία δικαστικά μέγαρα, ένα να μπλοκάρει, μπλοκάρουν ώρα. Άρα όλα. Οφειλούνται εκεί ενδεχομένως οι καθυστερήσεις. Και κάποιες καθυστερήσεις οφειλόταν εκεί, γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα με αρχαιολογίες στα άλλα κτίρια, όπως και στο δικό μας. Ναι. Οι οποίες όμως έχουν ξεμπλοκάρει τουλάχιστον για το δικό μας και ήδη θα γίνουν μέσα στο επόμενο διάστημα, θα γίνουν αρχαιολογικές τομές mm-hmm. ούτως ώστε να δούμε κατά πόσον χρειάζεται πλήρη αρχαιολογική επιτήρηση ή αν είναι κάτι που μπορεί να προχωρήσει πιο γρήγορα. Mm-hmm. Σε γενικές γραμμές θα γίνει η αρχαιολογική επιτήρηση πιο μπροστά, πριν ακόμα κλείσει το ΣΔΙΤ, ούτως ώστε να έχουμε ένα καθαρό οικόπεδο για το ΣΔΙΤ, γιατί αυτό ξεμπλοκάρει πολύ τις διαδικασίες. Άρα αν τα κάνουμε παράλληλα θα έχουμε πιο γρήγορα τις διαδικασίες αυτές. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ευχηθώ σιδεροκέφαλο στη θέση ευχαριστώ. Που είστε. Σας η αλήθεια ευχαριστώ. Είναι ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι κτηριακές υποδομές, και ειδικά όταν μιλάμε για σχολεία, για δικαστικό μέγαρο, για νοσοκομεία, για πράγματα τα οποία έχουμε ανάγκη, και να ευχηθούμε να κινητοποιηθούμε και από κάτω προς τα πάνω και εμείς εδώ, για να μιλάμε για μεγαλύτερα ποσά για την ακριβώς, Κρήτη. Ακριβώς, για να μπορούμε να μιλήσουμε ότι και η Κρήτη επιτέλους μπαίνει στο χάρτη των κτηριακών υποδομών.
ισοβαρός με την υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι. Περιμένουμε λοιπόν τις πρωτοβουλίες και της αυτοδιοίκησης μεταξύ άλλων. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.